Αγαπητοί φίλοι, εδώ και 2 χρόνια βλέπουμε, ακούμε συνέχεια, χρεοκοπούμε, χρεοκοπήσαμε, θα χρεοκοπήσουμε, εξασφαλίσαμε τη δόση, δεν την εξασφαλίσαμε. Δεν ξέρουμε αν όλα αυτά είναι μία πρόφαση, αν είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε όμως σε αυτό το διάστημα το κοινωνικό κράτος να έχει διαλυθεί, βλέπουμε η μικρομεσαία τάξη να δέχεται το ένα χτύπη μετά το άλλο, βλέπουμε τα παιδιά μας, οι νέοι επιστήμονες, να φεύγουν προς το εξωτερικό, προς ανέβρεση εργασίας, ας πούμε. Με αυτές τις αγωνίες μας, καλέσαμε τον κύριο Βαρουφάκη, απευθυνθήκαμε στους ειδικούς οικονομολόγους, να μας δώσουν την επιστημονική άποψη του θέματος. Πιστεύω ότι είναι κοινός τόπος για όλους μας πως τους τελευταίους μήνες, ίσως και παραπάνω, υπάρχει μια διάχυτη, μια έντονη, μια πολύ μεγάλη υπερπληροφόρηση. Γνώμες, απόψεις, θέσεις, μέσα επικοινωνίας. Πιστεύω ότι αυτή η πολύ έντονη υπερπληροφόρηση τις περισσότερες φορές οδηγεί σε αποπληροφόρηση. Πιστεύω ότι όπως και εγώ, που δεν δηλώνω ειδικός, έτσι κι εσείς έχετε ένα ερωτηματικό. Τι γίνεται? Πού πάμε? Στην προσπάθεια του το Επιμελητήριο Λακωνίας, στα μέτρα των δυνατοτήτων του, να πληροφορήσει όσο περισσότερα μπορεί τα μέλη του, αλλά και γενικότερα τους Λάκωνες, καλεί κάποιους ανθρώπους για να αναπτύξουν συγκεκριμένα θέματα. Απευθύνεται στους πιο, πιστεύω, στους πιο καταρτισμένους, που διαθέτουν σοβαρή επιστημονική κατατομή, σοβαρούς και ικανούς. Στη χωρία αυτών κατατάσσουμε και τον κύριο Βαρουφάκη, τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, ο οποίος μας έκανε την εξαιρετικά μεγάλη τιμή να βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκε στην Πολωνία τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Τιμ Γκάιτνερ, ο εν λόγω υπουργός, είναι μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Εγώ προσωπικά έχω γράψει αρκετά πολλές σελίδες και κεφάλαια βιβλίων καταφερόμενος εναντίον του για το παρελθόν του, ιδίως στην περίοδο της κυβέρνησης Κλίντον, όπου έπαιξε έναν ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο, για τον οποίο δεν θα αναφερθώ. Το 2008, όταν ξέσπασε η μεγάλη κρίση στη Wall Street, ο κύριος Γκάιτνερ ήταν πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, το παράρτημα της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, και τότε οι πράξεις του ήταν πράξεις που είχα κακό χαρακτηρίσει, να το πω. Η τραγωδία μας ποια είναι? Ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο ο κύριος Γκάιτνερ ήρθε στην Ευρώπη με 2-3 ιδιαίτερα σωστές συμβουλές προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι κάνουν? Μόνο που δεν τον λιθοβόλησαν. Τον πέταξαν έξω ευγενικά και διπλωματικά, αλλά κακήν κακός. Αυτή ήταν η ουσία. Η κυρία Μαρία Φέκτερ, η οποία ανέλαβε, φαίνεται για κάποιο λόγο, το ρόλο του να εκφράσει τα συναισθήματα των πλεονασματικών βορείων χωρών απέναντι σε αυτά που είχε να πει ο κύριος Γκάιτνερ, έδωσε μια συνέντευξη τύπου, με την οποία εκδήλωσε τον αποτροπιασμό της που ο κύριος Γκάιτνερ τόλμησε να δώσει συμβουλές στους Ευρωπαίους, δεδομένου, και αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποίησε, ότι τα στατιστικά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι χειρότερα από αυτά της Ευρώπης, της Ευρωζώνης. Πώς έρχεσαι εσύ να μας δώσεις συμβουλές όταν το δικό σου σπίτι βρίσκεται σε χειρότερη θέση από το δικό μας? Ξέρετε, όταν το άκουσα αυτό και όταν το διάβασα αυτό, πανικοβλήθηκα, γιατί συνειδητοποίησα πόσο βαθιά αδαείς είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας. Πόσο βαθιά ανοιχτωμένοι είναι, πόσο επικίνδυνοι είναι μες στην ανοησία τους. Γιατί, να σας πω το σκεπτικό μου, όταν λέει ότι η κυρία Φέκτερ και όλοι οι άλλοι συμφώνησαν ότι τα στατιστικά στοιχεία των ΗΠΑ είναι χειρότερα από αυτά της Ευρώπης, καταλαβαίνουν τι εννοούν. Το χρέος της Ευρωζώνης είναι μικρότερο ως ποσοστό του συνολικού εισοδήματος της Ευρωζώνης από ό,τι είναι της Αμερικής. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρετε γιατί πανικοβλήθηκα? Γιατί αμέσως συνειδητοποίησα ότι η κυρία αυτή, που είναι υπουργός οικονομικών της Αυστρίας, και αυτό ισχύει και για τον κύριο Σόιμπλε, αυτό ισχύει και για τον Γάλλο αντίστοιχο υπουργό, για το δικό μας, τι να σας πω τώρα, θεωρούν ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι πρόβλημα κρίσης χρέους. Το πιστεύουν πραγματικά αυτό?
Και γιατί αυτό με πανικοβάλλει? Γιατί δεν είναι πρόβλημα κρίσης χρέους. Και όταν ο ιατρός, φανταστείτε τώρα, χτυπήστε ξύλο, ας χτυπήσουμε όλοι μαζί ξύλο, ότι ένας συγγενής μας έχει καρκίνο. Μια πολύ κακιά μορφή σαρκώματος και πονάει πάρα πολύ. Και φωνάζει τον ιατρό, ο οποίος σου λέει, είναι κρίση πόνου. Δεν είναι κρίση πόνου. Πονάει ο άνθρωπος βεβαίως. Το σύμπτωμα είναι απίστευτα δυσάρεστο. Αλλά είναι το σύμπτωμα. Δεν είναι η αιτία. Δεν είναι η ασθένεια. Η ασθένεια είναι ο καρκίνος. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, δεν έχουμε κρίση χρέους. Το χρέος, το οποίο μπορεί να μας δουλειάζει, όπως ο ασθενής, δεν μπορεί να αναπνεύσει από τον πόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κρίση πόνου αυτό, που πάσχει, αυτό από το οποίο πάσχει. Δεν έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι ηγέτες μέχρι σήμερα ότι αυτό το οποίο απειλεί τα θεμέλια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή που μιλάνε, δεν είναι το χρέος. Αν πάρουμε έναν καταθέτη, ας τον ονομάσουμε Jack. Έχουμε έναν κύριο Jack, ο οποίος ζει στην Αριζόνα και έχει ένα δολάριο σε μια τράπεζα της Αριζόνα. Εντάξει. Και ας πάρουμε μια κυρία στη Νέα Υόρκη, η Κάθριν, η οποία έχει και αυτή ένα δολάριο σε μια τράπεζα της Νέας Υόρκης. Ποια είναι η διαφορά της αξίας των δολαρίων του Jack και της Κάθριν? Καμία. Ένα δολάριο έχει ο Jack στην Αριζόνα, ένα δολάριο έχει η Κάθριν στη Νέα Υόρκη. Η προσδοκόμενη, όπως λέμε, αξία αυτών των δύο, δηλαδή η προσδοκία που ορθολογικά έχουμε, που λογικά έχουμε, για το ποια θα είναι αξία αυτού του δολαρίου αύριο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, είναι η ίδια για το δολαριάκι του Jack στην Αριζόνα και για το δολάριο της Κάθριν στη Νέα Υόρκη. Σωστά? Αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη. Ένα δολάριο στην, δεν θα πω όνομα τράπεζας τώρα, δεν έχει καμία σημασία, εδώ στην Ελλάδα, έχει μικρότερη προσδοκόμενη αξία, ένα δολάριο, συγγνώμη, ένα ευρώ, σε μια δική μας τράπεζα εδώ, έχει μικρότερη προσδοκόμενη αξία από ένα ευρώ, θα το πάω πιο σταδιακά, σε μια ιταλική. Αυτό το ευρώ σε μια ιταλική έχει μικρότερη προσδοκόμενη αξία από το ευρώ μιας γαλλικής ή σε μια γαλλική τράπεζα. Και εκείνο το ευρώ το οποίο ζει και κατοικοεδρεύει σε μια τράπεζα της Γαλλίας έχει χαμηλότερη αξία προσδοκόμενη από ότι το ευρώ της Γερμανίας. Και ως απόδειξη αυτού είναι η μετανάστευση των ευρώ από τους ελληνικούς λογαριασμούς, τους γερμανικούς, από τους ιταλικούς στους γαλλικούς, από τους γαλλικούς στους γερμανικούς. Το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι αν ήσασταν Ιάπωνας, δεν θα ήταν το ίδιο να βάλετε τα λεφτά σας σε μια ελληνική τράπεζα, σε μια ιταλική τράπεζα, σε μια γαλλική τράπεζα, σε μια γερμανική. Αν ήσασταν Ιάπωνας, δεν σας ενδιέφερε αν θα βάζατε τα λεφτά σας σε μια τράπεζα του Ohio, το Ohio σε δολάρια ή της Νέας Υόρκης. Αυτό σημαίνει, και σημαίνει κάτι που βλέπω, ότι οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν το δομικό πρόβλημα. Αν εγώ σας πω, δώστε μου 1.000 ευρώ και θα σας τα δώσω αύριο και θα σας δώσω 1.100 αύριο, γιατί τα έχω ανάγκη τώρα. Και μου δίνετε με ένα 1.000 ευρώ, έχετε λίγο το αποκλήφος, δεν πειράζει. Ναι. Και εγώ σας γράφω ένα γραμμάτιο, ένα IOU, που λέει χρωστάω σε αυτόν στον ιδιοκτήτη αυτού του χαρτιού 1.100 ευρώ και θα τα πληρώσω αύριο το πρωί. Εντάξει. Αυτό είναι αυτό που εγώ ονομάζω ομοιογενές χρέος. Είναι ένα χρέος. Εσείς μπορείτε αυτό το χαρτί να το δώσετε σε ένα φίλο σας και να το χρησιμοποιήσετε ως χρήμα. Και εκείνος να έχει μετά να το ζητήσει. Χορθώνουμε μέχρι εδώ. Είναι ομοιογενές γιατί ξέρουν ότι θα τα πάρουν από έναν άνθρωπο. Εγώ το χρωστάω, εγώ θα τα δώσω. Είναι massive αυτό το χρέος. Το χρέος του EFSF δεν ήταν massive. Ήταν κατακερματισμένο. Δηλαδή αυτά τα χορτάκια, τα ομόλογα που έβγαλε. Πούλεγε το EFSF για να δανείζεται από τις διεθνείς χρηματαγορές, για να δίνει στις πτωχευμένες χώρες. Το κάθε ένα από αυτό δεν έλεγε το EFSF, όποιος έχει αυτό το χαρτί, του χρωστάω εγώ ως EFSF τόσα λεφτά. Γιατί το EFSF δεν υπάρχει. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο. Από μόνη της και δεν έχει μάλιστα και χρήματα. Οπότε γιατί να την εμπιστευτεί ένας Κινέζος μέχρι με ζεστό παραδάκι. Τι λέει όμως αυτό το χαρτάκι που εκδίδει το EFSF? Ότι αυτό εδώ το χαρτάκι, όποιος το έχει, θα πάρει, έχει λαμβάνει 1.000 ευρώ. Από αυτά τα 1.000, τα 300 θα τα έχει λαμβάνει από τη γερμανική κυβέρνηση. Τα 220 από τη γαλλική κυβέρνηση.
τα δεν ξέρω εγώ πώς από την Ιταλική κυβέρνηση και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσουμε τα 1.000 ευρώ. Έτσι. Το μερίδιο χρέους της κάθε κυβέρνησης σε αυτό το χαρτάκι είναι ανάλογο με το μέγεθος της οικονομίας, με το ΑΕΠ της χώρας. Γι' αυτό η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο. Γιατί έχει το πιο πολύ ΑΕΠ, είναι η πιο πλούσια χώρα αυτές τις χώρες. Οπότε ο Κινέζος αγοράζει αυτό το χαρτάκι και περιμένει τώρα να πάρει τα λεφτά του. Λίγα από τη Γερμανία, λίγα από τη Γαλλία είναι σαν τη χιονάτη με τους 7 νάνους που έτρεγε λίγο από τον έναν, λίγο από τον άλλον, έτσι, μέχρι να φάει μια σούπα. Ωραία. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι εδώ. Ότι το χρέος της Γερμανίας προς το IFSF, προς τον Κινέζο, έχει άλλο επιτόκιο από το χρέος της Γαλλίας. Το χρέος της Γαλλίας άλλο επιτόκιο από το χρέος της Ιταλίας. Γιατί σου λέει η Γερμανία, εγώ δανείζομαι στις διεθνείς μεταγορές με 1,8%. Σιγά που θα πληρώσω εγώ το ίδιο με τους Γάλλους. Ωραία. Οπότε, φανταστείτε, τι φτιάξαμε. Φτιάξαμε ένα τερατούργημα. Ένα IFSF το οποίο δανείζεται για να δίνει στους πτωχευμένους, έτσι. Εκδίδοντας αυτά τα ομόλογα, τα χρωστικά, τα γραμμάτια, όπου το κάθε κομματάκι ανήκει σε άλλη κυβέρνηση και το κάθε κομματάκι έχει δικό του επιτόκιο και διαφορετική πιθανότητα πτώχευσης. Για το τελευταίο, ξέρετε, κομματάκι το οποίο. Γιατί τα πρώτα αυτά ομόλογα που εκδόθηκαν από το IFSF εκδόθηκαν υπέρ της Ιρλανδίας. Έτσι. Ήταν η δεύτερη χώρα που έπεσε μετά από εμάς. Το IFSF φτιάχτηκε μετά από εμάς, άρα δεν δάνεισε εμάς. Εμείς τα είχαμε πάρει εκτός IFSF. Οι πρώτοι που δανείστηκαν το IFSF ήταν η Ιρλανδία. Τώρα πάρτε το τελευταίο κομματάκι από αυτά τα ομόλογα που πούλησε το IFSF για να δώσει χρήματα στην Ιρλανδία. Ξέρετε σε ποιον ανήκε. Στην Πορτογαλία. Έτσι, η Ελλάδα ήταν εκτός. Είναι πτωχευμένη. Δεν μπορεί να δανείζεται για να δίνει σε άλλους. Τι να δανείζεται. Η Πορτογαλία δεν είχε πτωχεύσει ακόμα όμως. Οπότε η κακομοίρα, η Πορτογαλία που ήταν με το νερό εδώ στη μύτη, λίγο ακόμα και θα πνιγότανε, καλείται τώρα να συνεισφέρει για την Ιρλανδία αυτό το μικρό έστω ποσό σε κάθε ένα από αυτά τα ομόλογα του IFSF. Οι αγορές το βλέπουν αυτό. Λένε, κοίταξε ρε, εσύ τι σκεφτήκαν αυτοί οι Ευρωπαίοι. Βάλανε την κακομοίρα την Πορτογαλία να δανειστεί υπέρ της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία, φυτοζωή, στο τσάκι να επέσκεφτε. Οπότε με το που βλέπουν αυτό στη Νότια Καλιφόρνια, έτσι, ο κύριος που έχει τύχει να έχει και μερικά πορτογαλικά ομόλογα, παίρνει τηλέφωνο πουλα πορτογαλικά ομόλογα. Αυτοί είναι έτοιμοι να πέσουν και δανείζονται υπέρ των πτωχευμένων. Πουλα. Και πέφτουν. Και έτσι έπεσε η Πορτογαλία. Ωραία. Τι θέλω να πω. Φτιάξαμε ένα σαφρό IFSF για να στηρίξουμε ένα σαφρό κοινό νόμισμα. Το κοινό νόμισμα είχε αυτά τα δομικά προβλήματα μέσα του, τα οποία περιέγραψα προηγουμένως και να σας θυμίσω ποια ήταν τα δύο παραδείγματα που χρησιμοποίησα. Το ένα ήταν το γεγονός ότι ένα ευρώ σε μια ελληνική τράπεζα έχει διαφορετική αξία από μια ιταλική, από μια γαλλική και μια γερμανική. Αυτό είναι δομικό πρόβλημα. Έτσι. Και από την άλλη μεριά, έχουμε αυτό το πρόβλημα με το γεγονός ότι έχουμε ένα κοινό νόμισμα, αλλά ο καθένας έχει τα δικά του χρέη, τα δικά του ομόλογα. Το γερμανικό εμπόριο και τα γερμανικά πλεονάσματα εντός της Ευρωζώνης, από την ώρα που δημιουργήθηκε η Ευρωζώνη, τεινάχθηκαν στον αέρα. Το 70% των πλεονασμάτων της Γερμανίας προέρχονται από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, από τους ελληματικούς. Από τους Ιταλούς, από τους Ισπανούς, από εμάς, από τους Γάλλους. Όμως, ξέρετε, όσο αυτό το χάρτινο χρήμα κυλούσε από τη Wall Street, η ζήτηση για Mercedes, η ζήτηση για γερμανικά κεφαλοχικά αγαθά, μεγάλα μηχανήματα, ερχόταν στις ΗΠΑ. Από τη Wall Street που παρήγαγε αυτό το χρήμα, το οποίο χρηματοδοτούσε τη ζήτηση για τα γερμανικά προϊόντα. Το 2008 αυτά τα χρήματα κάηκαν. Και η δυνατότητα της Αμερικής να απορροφά τα πλεονάσματα της Γερμανίας και της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας και της Κίνας μας άφησε χρόνος. Και γι' αυτό έχουμε μια παγκόσμια κρίση από το 2008. Γιατί η ηλεκτρική σκούπα που ήταν η Αμερικανική οικονομία που απορροφούσε τα πλεονάσματα των πλεονασματικών έπαψε να λειτουργεί. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε παγκόσμια κρίση. Αυτός είναι ο λόγος που ο Γκάιντνερ έρχεται στην Ευρώπη να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στους Ευρωπαίους, είναι ο λόγος για τον οποίο οι Κινέζοι, οι θύνοντες, δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια, είναι ο λόγος που η Ιαπωνία βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, είναι ο λόγος που ο ολόκληρος πλανήτης αυτή τη στιγμή κοιτάει την Ελλάδα
πας και πάρει κάποιο σήμα ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο χάλια όσο φαίνεται. Και θα σας πω γιατί για τη Μελάνα. Το 2008, όταν έσκασαν αυτά εδώ τα ιδιωτικά νομίσματα, έτσι, τα CDOs, είπαμε, η υπόλοιψη την κατέρευσε. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση, επειδή δεν είναι τυχαίοι, είτε τους συμπαθείς είτε τους αντιπαθείς, δεν είναι τυχαίοι. Εν μία νυχτή, βάλανε βαθιά το χέρι τους στην τσέπη του φορολογούμενου, βάλανε και το μηχάνημα παραγωγής δολαρίων της Fed να δουλεύει και επανακεφαλοποίησαν τις τράπεζες. Το κάνανε με έναν απέσιο αντιδημοκρατικό τρόπο. Το κάνανε αναποτελεσματικά. Το κάνανε για να σώσουν τους φίλους τους τραπεζίτες. Αλλά το κάνανε. Πήρανε την Bank of America, την Citi, την JP Morgan. Κοίταξαν μέσα τους και είδαν το βάθος της μαύρης τρύπας. Γιατί όταν κάηκαν αυτά τα χαρτάκια, άφησαν μια τεράστια μαύρη τρύπα σε αυτές τις τράπεζες. Και είπαν, ωραία, εσύ πόσα θες, 100 δις, εσύ, 50 δις, εσύ. Μετά έρχεται και ο Larry Summers μαζί με τον Γκάιντερ πάλι και φτιάξαν ένα απίστευτο σχέδιο για το οποίο θα σας πω, για τα προσπάθεια του Μελάνα, τρεις ώρες μόνο αυτό, για το πώς να πείσουν το Κογκρέσο να δώσουν άλλα ουσιαστικά 8-3 εκατομμύρια, χωρίς να φαίνεται στα βιβλία της Αμερικανικής κυβέρνησης, της τράπεζας, 8-3. Το παγκόσμιο εισόδημα είναι 70. Το αμερικάνικο είναι 14. Εν μία νυχτή δώσαν άλλο 8-3, πάρτε, στις τράπεζες. Όχι γιατί τους αγαπούσαν, αλλά για να κλείσουν αυτές τις τρύπες. Έτσι. Και οι τράπεζες οι αμερικάνικες άρχισαν να λειτουργούν. Δεν λειτουργούν καλά. Εξακολουθούν να είναι ημι νεκροζώντανες, αλλά πάντως δεν είναι. Πάντως λειτουργούν. Εδώ στην Ευρώπη, να σας θυμίσω, θα το είχατε ακούσει φαντάζομαι. Γενικά εδώ στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία και στη Γαλλία, υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση. Και με το δίκιο τους οι Γερμανοί θύμωναν πάρα πολύ με τους Αγγλοσάξονες, με τους Βρετανούς και με τους Αμερικάνους. Που τους λέγανε τώρα εσείς, τι κάθεστε και φτιάχνετε Mercedes, φτιάχνετε μηχανήματα, εργαλεία, πλοία, προπέλες. Αυτά είναι για τους Κινέζους. Δώστε. Να τα φτιάξουν άλλοι. Εμείς, ακόμα και η General Motors, η αυτοκίνητο βιομηχανία στην Αμερική, έπρεπε ουσιαστικά να φτιάχνει αυτοκίνητα. Είχε γίνει τράπεζα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Το 90% του τζίρου της General Motors το 2008 ήταν από τραπεζικά παράγωγα. Γι' αυτό έκλεισε μετά το 2008, όταν έγινε τον Ομπάμα. Έτσι. Και χρειάστηκε να πτωχεύσει και να ξαναζήσει μετά τον Ομπάμα. Και οι Γερμανοί δαγκωνόντουσαν, τους είχαν ανάγκη τους Αμερικανούς, γι' αυτό ήταν ευγενικοί μαζί τους. Αλλά το αγγλοσαξονικό μοντέλο εδώ τους καθόταν. Οπότε το 2008 καταρρύει η Wall Street και το City του Λονδίνου. Κάτω από το βάρος αυτών που κάηκαν. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, και θυμάμαι γιατί διάβαζα εφημερίδες τότε, γαλλικές, γερμανικές, Financial Times, ήταν σαν να τους είχες κάνει ένα δώρο. Σας τα λέγαμε, δεν σας τα λέγαμε. Με αυτά που κάνατε, με το χρηματοπιστωτικό σας σύστημα που βάλετε όλες σας τα αυγά στο καλάθι των τραπεζών και στο χρηματοπιστωτικό αλυσβερίσι. Ενώ εμείς, Γερμανοί, Μερσεντές, προπέλες, σιδηρόδρομοι, φτιάχνουν πράγματα. Έτσι, και τα φτιάχνουν καλά και αγοράζουν και οι Κινέζοι από εμάς. Εγώ τους βγάζω το καπέλο στους Γερμανούς γι' αυτό. Έλα όμως που δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί μόλις έριξαν μια ματιά στις γαλλικές και στις γερμανικές τράπεζες, ξέρετε τι ειδοποίησαν, ήταν χειρότερες από τις Αμερικάνικες. Θυμάστε ένα νούμερο που σας είπα, το 37, ότι για κάθε ένα δολάριο που είχαν οι Αμερικανικές τράπεζες είχαν 37 από αυτά. Τα δολάρια τα ψεύτηκαν. Η Deutsche Bank, ξέρετε πόσα είχε, 52 για κάθε ένα. Χειρότερη. Το 2008, πτώχευσε το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Στην Αμερική το επανακεφαλοποίησαν με ένα βάντσο και απέσιο τρόπο, αλλά το έκαναν. Στην Ευρώπη τελούσαν η κουάρνηση. Δεν επανακεφαλοποίησαν τις τράπεζες. Τις άφησαν να είναι μαύρες τρύπες. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης, το σύστημα το τραπεζικό της Ευρωζώνης, για να είμαι επακριβής, είναι πτωχευμένο από το 2008. Δεν υπάρχει τράπεζα στην Ευρωζώνη που να μην είναι πτωχευμένη.